Όσοι από εμάς έχουμε δώσει πολύ μεγάλο αγώνα, όχι μόνο συλλογικό για τη στήριξη των βιβλιοθηκών, αλλά έχουμε δώσει ορισμένη και προσωπικό αγώνα για να φτιάξουμε δανειστικές βιβλιοθήκες. Για να φτιάξουμε δανειστικές βιβλιοθήκες σε πολύ φτωχές συνοικίες και να μάθουμε τον κόσμο να αγαπάει το βιβλίο και να δανείζεται το βιβλίο και να το συμπεριφέρεται όπως πρέπει. Δηλαδή, να κατακτά τη γνώση και ο ίδιος να προωθεί μετά το βιβλίο. Όσοι από εμάς έχουμε δώσει αγώνα μέσα σε αυτή την περίοδο για να στηριχθεί το βιβλίο, νομίζω πρέπει να κρατήσουμε μια πιο υπεύθυνη στάση και να ξεχωρίσουμε την ενίσχυση των βιβλιοθηκών που είναι αναγκαία, είναι χρήσιμη, είναι δεν το συζητάμε, είναι απαραίτητη, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, από δημόσιες σχέσεις. Πρέπει να το ξεχωρίσουμε. Γιατί εδώ πέρα, ενώ επανειλημμένως έχουμε πει ότι χρειάζεται ένα σχεδιασμός για τη στήριξη των βιβλιοθηκών, υπάρχουν μια σειρά βιβλιοθήκες αυτή τη στιγμή, οι οποίες άλλες είναι σε ακατάλληλα μέρη στεγασμένες. Άλλες δεν έχουν τη δυνατότητα να ψηφιοποιήσουν το υλικό τους. Ιδιαίτερα μέσα στην πανδημία, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Εμείς είμαστε, και εγώ προσωπικά, αλλά και άλλοι εδώ μέσα πιστεύω, είναι στην Εθνική Δανειστική Βιβλιοθήκη. Μπορούμε να πάρουμε βιβλίο αυτή τη στιγμή από την Εθνική Δανειστική Βιβλιοθήκη? Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Όποιος δεν έχει να πληρώσει να πάει σε βιβλιοπωλείο ή δεν έχει τέλος πάντων την πρόσβαση σε φίλους κτλ. Να του στείλει βιβλίο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να λειτουργήσουν οι δανειστικές βιβλιοθήκες. Δεν έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Δεν έχει συζητηθεί ποτέ στην περιφέρεια ένα τέτοιο ολοκληρωμένο σχέδιο και έρχεται με έναν αποσπασματικό τρόπο. Είναι η πρώτη φορά που έρχεται για τη στήριξη μιας βιβλιοθήκης. Θα πει κανένας, εντάξει, και αυτό κακό είναι. Δεν είναι κακό. Να το ψάξουμε όμως λίγο παραπάνω. Η συγκεκριμένη βιβλιοθήκη ξεκίνησε μένα ως πρωτοβουλία των κατοίκων του Νέου Βουτσά, έγινε όμως πραγματικότητα χάρη στην πρόεδρο του Women's International Club. Γνωστή κυρία, η οποία πρότεινε τη δωρεά της βιβλιοθήκης της Μαρή Μπλασαρικά, παλαιού μέλους του κλαμπ. Μπορούμε όλοι να πάμε να αναζητήσουμε το συγκεκριμένο κλαμπ. Το συγκεκριμένο κλαμπ λοιπόν ιδρύθηκε το 1976 και έχει ως σκοπό την προώθηση της φιλίας και της ολοκατανόησης, θα μεταφράζω τώρα από το αγγλικό κείμενο, και την ανταλλαγή κουλτούρας μεταξύ διακεκριμένων κυριών συζύγους πρέσβεων. Αυτό είναι το κλαμπ. Δηλαδή, τι οργανώνει αυτό το κλαμπ? Είναι η σύζυγη των πρέσβεων που είναι στην Ελλάδα. Εάν δεν κάνω λάθος, η προηγούμενη πρόεδρος του κλαμπ ήταν η σύζυγος του πρέσβη του Βελγίου, το οποίο οργανώνουν, προσπαθούν να διαχειριστούν και τον χρόνο τους κυρίες αυτές, μπαινοβγαίνουν σε πρεσβείες, διοργανώνουν διάφορα tea party, μαθήματα bridge, γαστρονομικές εμπειρίες, επιδείξεις μόδας, κρουαζιέρες. Αυτός είναι ο πρόλογος από την ιστοσελίδα του συγκεκριμένου κλαμπ. Μπαίνοντας, έχει και άλλα πολύ ενδιαφέροντα που κάνουν οι κυρίες, οι διακεκριμένες κυρίες των συζύγων, το οποίο για μένα, αλλά πιστεύω και για όλες τις γυναίκες, είναι εξαιρετικά προσβλητικό, γιατί οι γυναίκες έχουν τη δική τους αξία, έχουν τη δική τους αξία και δεν έχουν αξία από το σύζυγό τους, επειδή ο σύζυγός τους είναι πρέσβης. Πιστεύω δηλαδή ότι το συγκεκριμένο κλαμπ έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει μια βιβλιοθήκη. Ας κάνει ένα tea party λιγότερο. Ένα μάθημα bridge να κάνει, θα βρει περισσότερα για να χρηματοδοτήσει αυτή τη βιβλιοθήκη. Δεν χρειάζεται τα ψωροχιλιάρικα τώρα που θα τις δώσει ο λαουντίκος της περιφέρειας, της κυρίας εδώ όπως την είπαμε. Έτσι δεν είναι, κύριε Πρόεδρε? Νομίζω ότι είναι ντροπή καταρχή για το ίδιο το κλαμπ και τη φήμη του να ζητάει δημόσιο χρήμα για μια τέτοια ενέργεια. Μπορεί, πολύ σοβαρά το λέω, μπορεί για να κρατήσει και τη φήμη του ως κλαμπ διακεκριμένων κυριών να χρηματοδοτήσει επιτέλους και μια βιβλιοθήκη στο Νέο Βουτσά. Αυτά και καταψηφίζω.